Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε. Επιτέλους το πολυπόθητο Total War Dynasties βρίσκεται στα χέρια μας. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε σε κακή κατάσταση θα έλεγα και μάλλον θα αποδειχθεί σε ένα από τα καλύτερα της σειράς. Οι προγραμματιστές στο παιχνίδι έχουν κάνει πάρα πολύ ωραίες προσθήκες, τις οποίες θα ανακαλύψουμε σιγά σιγά μαζί. Μία από τις οποίες είναι ήδη ευδιάκριτη, μιλάμε για τα Major Factions και τα Minor Factions. Πλέον δεν έχουμε μόνο 4 κύριες φατρίες προς επιλογή, έχουμε και μικρότερες, τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε, όπως το Αιγαίο. Τα αρχικά factions είναι Αγαμέμνονας και Πρίαμος, τα μικρότερα factions είναι Αχιλλέας, Οδυσσέας, Σαρπιδόνας, Ρέσους και Έαντας. Οπότε έχουμε επιλογές, έχουμε αρκετές επιλογές. Δεν βλέπω πουθενά το Ισραήλ όμως. Θέλω να πιστεύω ότι ο λαός του Ισραήλ θα έρθει με κάποιο DLC. Θα ήταν ωραία προσθήκη αυτός. Θα ξεκινήσουμε με Major Factions. Θα πάμε Αιγαίο, θα πάμε Αγαμέμνονα. Τα πάντα στο Veteran. Can bring glory to my king. My king, έτσι δεν προφέρατε. Θα πατήσουμε skip στο cinematic, χιλιοπαιγμένο. Αυτά που θα πούμε στο παιχνίδι ισχύουν μόνο για τις δυναστείες του Αιγαίου. Ό,τι συμβαίνει στη Μεσοποταμία είναι ένα άλλο κεφάλαιο και μιλάμε για άλλους μηχανισμούς. Ελαφρώς άλλους μηχανισμούς μάλλον. Θα μιλήσουμε για όλα αναλυτικά, οπότε μην ανησυχείτε. The green cradles, once magnificent Knossos. The north mainland is home to the great Achaeans, as they tell it anyway. But their legacy is not their own in truth. We know them as petty and prideful. Ships and warlust are the sum of their strength. At Mycenae's heart, formidable in his fortress-like palace, sits King Agamemnon. From on high, all he sees is land, his land. Yet the people below chip and tear at it. Agamemnon will not have it. He will humiliate his foes in battle and will enforce his kingship upon them. This he welcomes. Just as much as the season's crop and cattle. He will then seek to impose his peculiar sort of unity even further, across the waters, where Mycenae has often tried to gain a foothold. Troy has bitter memories of this. It will resist by any means, but others may welcome it. Some lands, though still fractured, have yielded to Achaean advances before. Mycenae will use the opportunity to present itself as a benign, strong sovereign. Any who would serve them might be spared the tensions and misfortunes growing across the region. The sea lanes of trade and prosperity have long bound our disparate lands together, though now, I fear Mycenaeans and others may seek to misuse them. In their rush to conquest, who knows how far they could reach? Maybe as far as the shores of my own Kemet. Agamemnon is determined to restore his people's fading luster. He would burnish the bronze of his Mycenaean domain. He would blind and buffet all who oppose his ambition. His single-mindedness is as sharp as the tip of a spear, pointing ever forward. Για αρχή θα ήθελα να διευκρινίσω το γεγονός ότι δεν ξέρω αν θα το κάνουμε σειρά. Δεν έχω αυτή την πολυτέλεια του χρόνου ακόμα. Ωστόσο, θα παίξουμε αρκετά επεισόδια, θέλω να πιστεύω, για να το εξηγήσουμε το παιχνίδι όσο καλύτερα γίνεται. Το δεύτερο είναι ότι οι τύποι έχουν φτιάξει έναν τεράστιο χάρτη, ο οποίος περιέχει... Γιατί να στραβά ο χάρτης? Νομίζω ότι ήταν καλά. Ο οποίος έχει 349 οικισμούς. Μιλάμε για ένα τεράστιο χάρτη πραγματικά.
είναι ο μεγαλύτερος χάρτης σε ιστορικό Total War game. Αυτά σας λέω μόνο. Λοιπόν, στα faction buildings με τον Αγαμέμνονα, όσο περισσότερο influence θα έχουμε, τόσο περισσότερους πόρους θα έχουμε. Στα scene επίσης είναι ότι μπορεί να σταθεροποιήσει μια περιοχή αρκετά εύκολα. Στο μειονέκτημα είναι ότι πρέπει να έχει υψηλή επιρροή, οπότε θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε κτίρια τα οποία δίνουν επιρροή. Σχετικά με τις μονάδες της φατρίας έχουν πάρα πολύ ζημιά οπλισμού, έχουν καλή ικανότητα ελιγμών. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι αρκετά ευέλικτοι, παρόλο που θα έχουν πανοπλίες και τα λοιπά. Νομίζω ότι έχει αρκετά δυνατές μονάδες ο Αγαμέμνονας. Στο μειονέκτημά του είναι ότι οι μονάδες εμβέλειας έχουν μικρότερο rage, έχουν μικρότερη εμβέλεια. Στις εντολές, στα commands, κερδίζουμε δωρεάν unkillaries και native units για τον αρχηγό της φατρίας μας, για τον εκάστοτε αρχηγό της φατρίας μας. Μας λέει να κατασκευάσουμε κτίρια, μας λέει ότι κατασκευάζουμε κτίρια και μνημεία πιο γρήγορα. Όσον αφορά την αυλή, τα αιτήματα είναι πολύ φθηνότερα και δεν κοστίζουν δικαστική court action. Starting position είναι Mycenaean Hegetas. Δεν ξέρω τι σημαίνει Hegetas, θα το κοιτάξω στο λεξικό αργότερα. Θέλω να πιστεύω ότι μάλλον είναι από την ελληνική λέξη ηγέτης, οπότε μάλλον σημαίνει Μικυναίος ηγέτης. Όσον αφορά τα φυλάκια, μας λέει ότι ξεκινάμε με ένα ιερό του Δία στις Μικίνες. Τα ιερά του Διός, λέει, αυξάνουν την επιρροή μας στην περιφέρεια. Αυξάνει δηλαδή το influence, οπότε μάλλον είναι πάρα πολύ καλό για τον τρόπο του παιχνιδιού μας, μιας και η επιρροή είναι ο τρόπος που πρέπει να παίξουμε, πιθανόν, και μειώνει και τα κόστη για την κατασκευή κτηρίων διοίκησης. Και από ό,τι βλέπω, ότι αν προσευχηθούμε εκεί, αυξάνει το ηθικό και μειώνει την κούραση. Ως Αγαμέμνονας λέει ότι μπορούμε να κάνουμε εκατόμβη. Τώρα για το πώς γίνεται η εκατόμβη δεν γνωρίζω ακριβώς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνεται όπως γίνεται στο Τρόι. Θα το δούμε στην πορεία πώς γίνεται. Δεν έχω ούτε εγώ ιδέα. Οι εκατόμβες λέει ότι δίνουν τα πλεονεκτήματα της προσευχής σε όλους τους στρατηγούς. Αυξάνουν την επιρροή στην περιφέρεια, λέει, και μειώνουν το κόστος κατασκευής κτίριων διοίκησης. Γιατί για με τους τίτλους, όσα γαμμένουν, οι τίτλοι μας δίνουν, λέει, μπόνους σε μικρότερους στρατούς, με μονάδες υψηλού επίπεδου, μειώνοντας έτσι τη συντήρηση και αυξάνοντας την κίνηση και τη ζημιά στη μάχη. Σχετικά με τη δυναστεία, όσα γαμμένουν, λέει, ξεκινάμε παντρεμένοι με δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ο γιος είναι ο Ορέστης, ο οποίος θα ενηλικιωθεί σύντομα, λέει, και θα επιλεγεί ως υιοθετημένος γόνος. Αφήνοντάς μας, λέει, να νιώθουμε ασφαλείς, επιτρέποντάς μας να μπαίνουμε σε μεγαλύτερους κινδύνους, μιας και έχουμε πίσω μας κληρονόμο. Ως Αγαμέμνονας ξεκινάμε από την Αχαΐα και είμαστε ιδιοκτήτες 4 ιερών Αιγαιακών χωρών και μας προτρέπει ότι για να αποκτήσουμε legitimacy, νομιμότητα, να επεκταθούμε βόρεια και να κατακτήσουμε περισσότερους οικισμούς στην Αχαΐα ή να πλέψουμε προς τα ανατολικά, προς το βασίλειο της Ασούα και να κατακτήσουμε, λέει, περισσότερες ιερές χώρες του Αιγαίου. Ενδιαφέρον. Θα δούμε προς τα που θα κινηθούμε. Μου φαίνεται πιο ασφαλές να κινηθούμε βόρεια. Θα δούμε, βέβαια. Καταρχάς πρέπει να κατακτήσουμε την Πελοπόννησο. Και ως Ancient Legacy, όταν έρθει η στιγμή, μας λέει ότι ως Αγαμέμνονας μπορούμε να επιλέξουμε την αρχαία κληρονομιά του Ατρέα. Θα έχουμε περισσότερα πλέον εκτήματα στην κυριαρχία Dominate Gen, λέει, να μαζέψουμε κυριαρχία για να κερδίσουμε πλέον εκτήματα απέναντι σε πιο αδύναμα factions. Τεράστιος χάρτης, παιδιά, τεράστιος, πραγματικά. Έχουμε legitimacy from battle στην 50%. Για να δω στο happiness τι γίνεται. Δεν νομίζω ότι έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα.
Λέω να κινηθώ περισσότερο στρατιωτικά βασικά, όσον αφορά την τεχνολογία για αρχή. Θα ξεκινήσουμε με λιγάκι να παίρνουμε XP σε κάθε γύρο. Θα βοηθήσει. Και μετά αυτά εδώ. Για να δούμε τι κτίρια περιέχει. Τα γνωστά. Provides garrison. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τα περισσότερα κτίρια είναι γνωστά. Δεν είναι άγνωστα, εκτός από τα στρατιωτικά. Φαντάζομαι ότι κάθε faction θα έχει ξεχωριστό στρατιωτικό δέντρο. Λογικό. Αρκετά λογικό. Local deities. Μάλλον είναι θεότητες εδώ. Εδώ είναι η αυλή, δεν έχει ξεκλειδωθεί ακόμη. Past Power, δεν ξέρω τι είναι, αλλά το Legitimacy. Και Ancient Legacy. Ruling Family. Για να δούμε. Notion. Κανένας γόνος, κανένας κληρονόμος μάλλον. Δεν μπορώ να τον βάλω. Μάλλον επειδή είναι μικρός ακόμη ο Ρέστης. Έχει γυναίκα την Κλιτεμίστρα, κόρη την Ιφηγένεια. Αυτές εδώ οι σταγονίτσες μάλλον σημαίνει, δεν είμαι σίγουρος, μάλλον σημαίνει ότι έχουμε το ίδιο αίμα και δεν είναι υιοθετημένοι. Νομίζω. Ωραία, ενδιαφέρον. Είναι ευχάριστο που επανέρχονται τα οικογενειακά δέντρα. Επιτέλους, ήταν βασικό χαρακτηριστικό των παλιών Total Wars. Το ευχάριστο είναι ότι θα υπάρχει θνησιμότητα, στρατηγική γάμη, ηρωική θάνατη στο πεδίο, δολοφονίες, η επικείμενη απειλή του γύρωτος. Ωραίες προσθήκες αυτές. Οι χαρακτήρες είναι πλέον θνητοί, οπότε η στρατηγική είναι ευάλωτη στη μάχη για όσους παίζουν auto resolve ακόμη. Για σας το λέω. Ξέρετε εσείς ποιοι είστε. Που πατάτε διαρκώς auto resolve στις μάχες. Πλέον θα το πληρώνετε. Θα σας βάλει το παιχνίδι να παίζετε αναγκαστικά τις μάχες χειροκίνητα για να μην χάσετε τους στρατηγούς και τους κληρονόμους. Η γύραση από ό,τι φαίνεται, από ό,τι διάβασα μάλλον, θα είναι ορατή. Με τους χαρακτήρες να εμφανίζουν ρητίδες, γκρίζα μαλλιά και άλλα τέτοια σημάδια. Δεν το έχω δει ακόμα, θα ήθελα να το δούμε στην πράξη με τον Αγαμέμνονα, ελπίζω να μην τον χάσουμε σύντομα. Από ό,τι ξέρω υπάρχει επιλογή να παίζεις με αθάνατους, faction leaders. Μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μέσω του πίνακα προσαρμογής. Δεν τα έχω κοιτάξει ακόμα αυτά. Σχετικά με το Ruling Family θα ήθελα να πω ότι οι χαρακτήρες μπορούν να παντρευτούν ο ένας τον άλλον εδώ μέσα. Χαρακτήρες που δημιουργούνται τυχαία ή να επιλέξουν συζύγους από άλλες πατρίες του διπλώμαση. Και επίσης εδώ μέσα μπορεί να δημιουργηθεί, από όσο ξέρω, και μια καινούργια δυναστεία μετά τη διαδοχή. Φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον αυτό, δεν ξέρω πώς λειτουργεί ακόμη. Ελπίζω να το δούμε μαζί στην πορεία, όπως είπα. Εδώ είναι το Marians. Μπορούμε να προσφέρουμε ή να ζητήσουμε. Ενδιαφέρον, και έχει legitimacy support. Μάλλον τους υποστηρίζουμε ή ζητάμε νομιμότητα. Ενδιαφέρουσα προσθήκη κι αυτή. I feel sure you... So, what do you propose? Διομήδησε.
Έχει αποκτήσει αρκετό βάθος στο παιχνίδι γενικά, στη διπλωματία. Και το εντάξει, έχει αποκτήσει σχετικά ένα σχετικό βάθος, είναι αρκετά καλό. Δεν είναι αυτό το προηγούμενο του προηγούμενου Φαραώ, το οποίο ήταν μια ζηλικάκι με τα Total War Warhammer 3 και 2. Έχουν βάλει πραγματάκια μέσα. Και από ό,τι βλέπω το Administrator, το Administration υπάρχει ακόμα, μας το έφεραν και σε και στο Total War φέρω, οπότε θα έχουμε θεματάκια εδώ πάνω όσο θα μεγαλώνει αυτό. Και πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μάχη. Of the bloody spear. A god among men. Ο Αγαμέμνος και ο Μενέλαος, τα δύο αδερφάκια, θα πολεμήσουν μαζί. Πριν ξεκινήσουμε τη μάχη θα ήθελα να πούμε μερικά πραγματάκια για το καινούργιο, τις καινούργιες προσθήκες που έχουν βάλει στη μάχη. Πάνω στην καρτέλα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα low missile lethality. Αυτό εδώ πάνω με κόκκινα γράμματα που έχουν οι βλητικές μονάδες. Αυτό είναι ένα νέο στατιστικό που δίνει σε μια στρατιωτική μονάδα μια, ας πούμε, ποσοστιαία πιθανότητα να σκοτώσει μια εχθρική σε ένα επιτυχημένο χτύπημα. Φαίνεται ότι αυτό λειτουργεί τόσο για όπλα σε μάχη σώμα με σώμα, όσο και για βλητικές μονάδες, όπως φαίνεται εδώ βέβαια. Λογικό και επόμενο είναι ότι αυτή η πιθανότητα μπορεί να μειωθεί απέναντι σε θωρακισμένες μονάδες, και είναι λογικό βέβαια, όπως είπαμε. Το lethality μοιάζει να επηρεάζει αρκετά την εμπειρία της μάχης και ανυπομονώ να το δοκιμάσουμε. Για όσους όμως δεν το θέλουν, δεν θέλουν αυτή την επιλογή, μπορούν να την απενεργοποιήσουν και αυτοί μέσω των επιλογών προσαρμογής. Η επόμενη αλλαγή όσον αφορά τη μάχη φαίνεται να έχει να κάνει με το γεγονός ότι διασφάλισαν τα πράγματα με τις βλητικές μονάδες κατά την αλληλεπίδρασή τους στη μάχη να φαίνονται πιο ρεαλιστικά. Και τι εννοώ γι' αυτό, με αυτό, για παράδειγμα, η τοποθέτηση των οξωτών πίσω από τη γραμμή του πεζιδού. Για παράδειγμα, η τοποθέτηση των οξωτών πίσω από τη γραμμή του πεζικού θα τους κάνει λιγότερο αποτελεσματικούς, επειδή παρόλο που το φιλικό πεζικό τους κρατά ασφαλείς, εμποδίζει την όρασή τους για πιο θανατηφόρες βολές. Αν ο παίκτης όμως τοποθετήσει τους οξώτες του σε πιο ανυψωμένο έδαφος, αυτό θα το επιτρέψει να χτυπάει τους εχθρούς άμεσα και πολύ πιο αποτελεσματικά, ενώ θα εξακολουθεί να προστατεύεται από την πρώτη γραμμή του πεζικού. Και μοιάζει πολύ πιο ρεαλιστικό σε σχέση με αυτά που ήδη ξέραμε. Έχουν βάλει το χεράκι τους από ό,τι φαίνεται και στην ορατότητα της κάθε μονάδας, ώστε να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην τακτική των μαχών. Αυτό σημαίνει ότι η ανάλυση της τοπογραφίας και των φυσικών χαρακτηριστικών του χάρτη θα είναι κρίσιμη για κάθε κίνηση που κάνουν οι μονάδες, εάν θέλουν να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε δεδομένη κατάσταση. Γενικά όμως το συνολικό εύρος ορατότητας των μονάδων έχει μειωθεί. Και τι θέλω να πω με αυτό. Για παράδειγμα, τα δάση, τα κτίρια, οι τείχοι και οι λόφοι εμποδίζουν την όραση για όλους τους στρατούς, που σημαίνει ότι οι μονάδες θα χάσουν, ας πούμε, το οπτικό τους πεδίο τους εχθρούς γρηγορότερα, εάν κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, του χάρτη βρίσκεται ανάμεσα στον στρατό μας και σε μια εχθρική μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευκαιρία για ενέδρες, όπως μέσα στα στενά των δρόμων, των οικισμών. Θα συμπετάγονται δηλαδή από το πουθενά μονάδες. Σαν να προχωράς, ας πούμε, σε ένα τετράγωνο και να μην ξέρεις, ας πούμε, να μην βλέπεις τι υπάρχει στη γωνία του τετραγώνου. Λογικό. Λογικό και ρεαλιστικό. Το δεύτερο παράδειγμα είναι ότι το υψόμετρο παρέχει πιο βελτιωμένη ορατότητα. Έχει ένα πλεονέκτημα όταν εκμεταλλεύεσαι πια. Ένα ακόμα παραπάνω, μάλλον πλεονέκτημα όταν εκμεταλλεύεσαι πια το υψηλό έδαφος. Και ακόμα ένα παράδειγμα και τελευταίο είναι ότι στα δάση έχει πλέον αλλάξει κάτι. Οι μονάδες, ας πούμε, στην εσωτερική περίμετρο ενός δάσους θα μπορούν να βλέπουν τους εχθρούς έξω από αυτό, ενώ παραμένουν αόρατες. Ενώ οι μονάδες πιο μακριά από την περίμετρο αποκτούν μειωμένη ορατότητα, που σημαίνει ότι χάνουν εν μέρει πλήρως τον εχθρό από το οπτικό τους πεδίο. Και τι θέλω να πω με αυτό. Για παράδειγμα, όταν είσαι σε ένα δάσος, όταν είσαι μέσα σε ένα δάσος 10 μέτρα μέσα από την περιφέρειά του,
βλέπεις τους εχθρούς. Όταν θα είσαι για παράδειγμα 50 μέτρα που γίνει βαθιά μέσα στο δάσος, αυτό σημαίνει ότι θα χάνεις και εσύ την ορατότητα και αυτό μοιάζει επίσης ακόμα πιο ρεαλιστικό. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ ειδικά αυτές οι προσθήκες που έχουν μπει στη μάχη και φαίνεται θα την κάνουμε αρκετά ενδιαφέρουσα. Φυσικά σε όλα αυτά έχει αυξημένο ρόλο και ο τύπος των μονάδων. Για παράδειγμα, οι ελαφρύτερες μονάδες με το χαρακτηριστικό scout, δεν ξέρω αν υπάρχει καμία από αυτές που έχουμε εμείς εδώ. Ναι, έχει αυτή εδώ για παράδειγμα, γράφει scouts. This unit can spot enemies more easily. Μπορεί να δει μονάδες πολύ πιο εύκολα. Ενώ οι βαρύτερες μονάδες δεν έχουν, ας πούμε, τόση χωρική επίγνωση. Ακόμη μια ενδιαφέρουσα προσθήκη σχετικά με τις μάχες είναι ότι είναι το γεγονός ότι έχουν βάλει νέους χάρτες και έχουν επεξεργαστεί τους ήδη υπάρχοντες. Στη Μεσοποταμία, για παράδειγμα, έχουν προσθεθεί πάνω από 60 νέοι χάρτες. Χάρτες μάχης εννοώ. Επίσης, επειδή υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός παικτών που ζητούσε μεγαλύτερους χάρτες μάχης, τους έκαναν για χατήρι τους πολύ πιο μεγάλους. Έχουν επεκταθεί δηλαδή από πλακίδια που ήταν παλιολαιότερα 4x4, τους έχουν κάνει 6x6. Αυτό σημαίνει ότι ο χάρτης έχει ένα συνολικό υποτιθέμενο μέγεθος 1500 μέτρα επί 1500 μέτρα. Μιλάμε για τους χάρτες ξηράς βέβαια. Έχουν προσθέσει την πόλη της Βαβυλώνας, την οποία προσπάθησαν να κάνουν όσο το δυνατόν πιο αυθεντική ιστορικά. Για την περιοχή του Αιγαίου που ενδιαφερόμαστε στην παρούσα στιγμή, επαναφέρουν πολλούς από τους χάρτες μάχης από το Τρόι, αλλά οι περισσότεροι έχουν επεξεργαστεί εκ νέου, ώστε να ταιριάζουν με την αφήγηση του Φέρου. Τώρα τι και πώς, δεν ξέρω, θα το δούμε στην πορεία. Και ακόμη μια προσθήκη είναι ότι μάλλον οι Ασσύριοι θα είναι το μοναδικό έθνος το οποίο θα έχει υπηκό και οι μονάδες τους ως επιτοπλίστων θα έχουν μικρό αριθμό στρατιωτών, αλλά θα είναι, ας πούμε, μονάδες εντός και εκτός εισαγωγικών elite. Θα είναι πολύ δυνατές, παρόλο το μικρό τους μέγεθος. Οπότε αυτά τα λίγα για τις αλλαγές που έχουν βάλει στη μάχη φαίνονται πολύ ενδιαφέρουσες. Θα δώσω ένα άλλο νόημα στο παιχνίδι. Είναι ευχάριστο αυτό, σε γενικές γραμμές. Όχι σε γενικές γραμμές, είναι ευχάριστο γιατί έχουν βάλει πολύ ωραία πραγματάκια και έχουν κάνει τις μάχες να φαίνονται πολύ πιο ρεαλιστικές. Για να δούμε. Από εδώ έρχονται οι ενισχύσεις, start battle. Αυτή εδώ είναι αρκετά γρήγορη. Έχουν καλό ηθικό, έχουν μικρή πανοπλία. Weight class light, expendable, ωραία, good battle speed. Έχουν αρκετά καλό και melee attack και melee defense. Αργούν. Πάμε λιγάκι πιο γρήγορα. Εντάξει, από γραφικά πετάει πάντως, όπως και το τρώει. Απολαυστικό. Ο μεγάλος Αγαμέμνονας. Ίσως έπρεπε να βάλω κάποιους από αυτούς εδώ πέρα. Γιατί κινείται τόσο αργά αυτός.
25 speed. Τα 2 speed, 39. Είχε δώσει σκληρές μάχες ο Μενέλαος. Victory, η πρώτη μας. Remember this day. Μετά από κάθε μάχη παίρνουμε AGN Legitimacy, είναι 9 βλέπω για τη συγκεκριμένη. Make them our slaves.
Hard work pays off. Θα ήθελα να έρθουμε λιγάκι εδώ πάνω, να πάρουμε κυρίως upkeep και mill defense και replenishment για τις μάχες που θα δίνουμε. Θα πάρω το battle loot και το unkillery chance στην 15%. I breathe easy. Strange. Για να δω πόσο χρόνο είναι. 30, είναι μικρότερος ο Μενέλαος. Γεια σου ρε Μενέλα, η Αλάνη. Θα του δώσω replenishment να κάνει πιο γρήγορα αναπληρώσεις το στράτευμα. Πιστεύω ότι η Κόρινθος θα πρέπει να πέσει στα χέρια μας. What I see, I own. Αλλά το βλέπω λιγάκι δύσκολο. Έχει μονάδες με καλή αμυντική γραμμή και τοξότες. Και αναφέρω και το Μενέλα όπιο μπροστά. Αλλάζουν λιγάκι τα στατιστικά. Το θέμα είναι τώρα το τι απώλειες θα έχουμε, γιατί θα μπορούσε να αντεπιτεθεί αυτός. Strong in defense. Keep it tight. A true soldier. Hold your nerve. Not a chance. Θα μπορούσε να αντιπιτεθεί αυτός, ναι. Fall upon them. Αλλά δεν πειράζει, πάμε. Πάμε και θα δούμε. Ωραία, λοιπόν. Για να δω ποιος έχει το μεγαλύτερο armor, 170. Javelins!
defeat is looming! Foes beware! Hurl javelin! Bring death! I am your doom! Destroy the foe! Hungry for glory! Advance, men! They don't have enough javelins! Destroy the foe! Let's see, Bronze! My CD forever! Strike hard! Javelins away! Agamemnon! Attack! You will beg for mercy! Βλέπετε πως χάνονται οι μονάδες από το οπτικό πεδίο, έτσι. Αυτό που λέγαμε δηλαδή. Ακόμη μία σπουδαία νίκη για τον Αγαμέμνονα και τον αδερφό του. Ελπίζω να μην μας κάνει κανένα ντου ο άλλος, τώρα και θα έχουμε θέματα. A great day for Mycenae. Take it over. Hard work pays off. Εμείς θα κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο κάπου εδώ. Ελπίζω σαν πρώτη εικόνα να σας άρεσε το παιχνιδάκι, αν και δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό ακόμη. Πέραν του γεγονότος ότι το είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια, οι μονάδες να εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια της μάχης, όταν περνάνε δίπλα από εμπόδια, να τα χάνουμε από το οπτικό μας πεδίο. Αυτά. Λοιπόν, σταματάμε κάπου εδώ και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στο επόμενο επεισόδιο, στο επόμενο βιντεάκι. Ελπίζω να μας ξεκλειδωθούν και αυτά εδώ, να συζητήσουν και πάνω σε αυτά εδώ κάποια πραγματάκια βασικά που έχουν επιφέρει και αυτά κάποιες αλλαγές στο παιχνίδι. Υπάρχουν κάποιες προσθήκες και σε αυτά, οπότε είστε επανειδήν.